Να πούμε ότι η πανδημία ήταν μια πρωτόγνωρη. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1-1,5 χρόνο, ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις που δεν τις έχουν ξαναζήσει. Όλοι μας και όλη η κοινωνία, αλλά κυρίως οι επιχειρήσεις, ήταν αυτές που δέχθηκαν και τις επιπτώσεις αυτών των μέτρων, των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις και σε όλες τις χώρες, αλλά κυρίως για την, εν προκειμένου θα πούμε για την δική μας περίπτωση. Επηρέασε λοιπόν πάρα πολύ τις επιχειρήσεις και κυρίως επηρέασε επιχειρήσεις που είχαν να κάνουν, που είχαν ως αντικείμενο την εστίαση και την διασκέδαση και φυσικά τον τουρισμό. Είναι προφανές γιατί, και αυτό συμπαρέσυρε και κάποια και άλλες επιχειρήσεις και άλλες μορφές δραστηριοτήτων. Βέβαια, να πούμε ότι επηρέαζε και πολύ τις εμπορικές επιχειρήσεις. Εκεί όμως υπήρχε και η δυνατότητα κάποιων επιχειρήσεων να δουλέψουν και δούλεψαν με διαδικτυακές πωλήσεις, με τους νέους τρόπους προώθησης και πώλησης των προϊόντων, οι οποίοι, ας πούμε, βοήθησαν στο να σωθεί λίγο, να διασωθούν κάποια τμήματα, κάποια κομμάτια των τζίρων των επιχειρήσεων αυτών, των εμπορικών επιχειρήσεων. Όμως δεν υπήρχε επιχείρηση που να μην έχει επηρεαστεί, κυρίως πάλι λέω, επιχειρήσεις της εστίασης και του τουρισμού και της διασκέδασης φυσικά, οι οποίες καταλαβαίνουμε είναι προφανής ο λόγος γιατί δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Ποια ήταν εκείνα τα μέτρα στήριξης και ποια από αυτά έχουν βοηθήσει ουσιαστικά? Η αλήθεια είναι και εδώ θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι ότι ελήφθησαν γενναία μέτρα σε σχέση και με την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Ελήφθησαν γενναία μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ξεκινώντας από τις επιστρεπτές προκαταβολές, όλους τους κύκλους, και να πούμε εδώ ότι οι πρώτοι κύκλοι, μάλλον οι τελευταίοι κύκλοι, είναι και κατά ένα ποσοστό μη επιστρεπτές, μη επιστρεπτέ τα ποσά που έλαβαν οι επιχειρήσεις. Ελήφθησαν μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων στο κομμάτι της καταβολής των ενοικίων, όσες έχουν ενοίκια, όσες είχαν προσωπικό με τις αναστολές, υπήρξε μια βοήθεια και εκεί. Υπήρξαν κάποια μέτρα. Προφανώς και δεν είναι αρκετά. Προφανώς και χρειάζεται επιπλέον στήριξη επιχειρήσεις και με συνυπολογισμένο και του γεγονότος ότι κάποια ποσά τα οποία δόθηκαν θα πρέπει να αρχίσουν να επιστρέφονται κάποια στιγμή. Γι' αυτό και σαν επιμελητήριο και σαν φορείς επιχειρηματικότητας και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων το έχουμε θέσει προς την κυβέρνηση, έχουμε θέσει το θέμα της αφενός μεν όλων των μορφών επιχορήγησης να είναι κατά το ίδιο ποσοστό όπως και στους τελευταίους κύκλους να είναι μη επιστρεπτέα, δηλαδή να είναι δωρεά προς τις επιχειρήσεις, αλλά έχουμε ζητήσει και να υπάρξει και γενναία περικοπή των χρεών, ειδικά των χρεών που δημιουργήθηκαν μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το να μεταφέρουμε τα χρέη σε μελλοντικό χρόνο δεν θα βοηθήσει ούτε την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά ούτε και τα δημοσιονομικά του κράτους, διότι θα βρεθούν πολλές επιχειρήσεις σε δυσκολία, όχι και σε αδυναμία πληρωμής, με την ανακοίνωση της πρόσκλησης και ανακοίνωση του προγράμματος της μη επιστρεπτές επιχορήγησης, όπως είναι ο τίτλος. Είχαμε ζητήσει τον τριπλασιασμό του τότε αρχικού ποσού, που ήταν τότε 25 εκατομμύρια. Είχαμε ζητήσει λοιπόν 75, άρα λοιπόν στις προβλέψεις μας πέσαμε μέσα, διότι φάνηκε ότι για να καλυφθούν όλες οι επιχειρήσεις απαιτούνταν ένα ποσό περίπου σε αυτό που είχαμε προβλέψει εμείς. Παρά την αύξηση από την περιφέρεια από τα 25 στα 40 εκατομμύρια, δεν μπήκαν όλες οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν καταφέρει να μπουν και μάλιστα επιχειρήσεις που εμφανίζουν χαμηλή βαθμολογία, αλλά όντως έχουν πληγεί. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι οι επιχειρήσεις εμπορικές, οι οποίες τις αγοράζει, να το πούμε έτσι, οι οποίες ενώ εμφανίζουν χαμηλό δείκτη, χαμηλό συντελεστή, χαμηλή βαθμολογία, εντούτοις έχουν ανάγκη ενίσχυσης, διότι έχουν στοκάρει εμπορεύματα 2-3 σεζόν και
Το πρόγραμμα αυτό έχει αυτή την έννοια ότι πρέπει να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και στην δημιουργία ξανά εμπορεύματος και στην κάλυψη κάποιων εξόδων λειτουργίας με την επιστροφή στην κανονικότητα. Πρόσφατα στείλατε μία επιστολή στον κύριο Γεωργιάδη. Θέλετε να μας πείτε ποιο πρόβλημα αποτυπώνατε στην επιστολή αυτή? Ναι, είχε να κάνει με μία πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ που αφορούσε στην ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων και με την οποία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα, είναι ουσιαστικά βγάζει εκτός τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, μια μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, οι οποίες επιχειρήσεις είναι μικρές, είναι οικογενειακές, έχουν αυτοαπασχολούμενους. Αυτό λοιπόν η πρόσκληση προβλέπει ως ένα από τα βασικά κριτήρια ένταξης την μια πλήρη θέση απασχόλησης για όλο το έτος, που σημαίνει περίπου στα 300 ημερομίσθια. Αυτό, αν το κάνουμε μια αναγωγή στην λειτουργία, στο χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο, σημαίνει ότι απαιτεί περίπου στα 4 άτομα για ένα τετράμινο, 3 με 4 μήνες που είναι η λειτουργία της τουριστικής περίοδου περίπου στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μια προϋπόθεση που βγάζει αρκετές επιχειρήσεις, την πλειονότητα των επιχειρήσεων, των τουριστικών, την πετάει έξω. Δηλαδή για νοικιαζόμενα δωμάτια μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε τώρα, είναι κατανοητό ότι δεν έχουν τον όγκο το μεγάλο αριθμό των απασχολουμένων. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις, παρά το ότι χρειάζονται, και ειδικά για το Βόρειο, για μια περιοχή που έχει πληγεί επανειλημμένως και με πολλαπλό τρόπο τα τελευταία χρόνια, και χρειάζονται άμεση και στήριξη με όλα τα γενναία στήριξη, δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να μπουν. Αυτό λοιπόν ζητήσαμε να απαλληφθεί, να αλλάξει τουλάχιστον για το Βόρειο Αιγαίο, όπως ζητήσαμε να υπάρξει μια πρόνοια να μην είναι έτος βάσης, σαν έτος βάσης των στοιχείων πέραν του 2019. Το Βόρειο Αιγαίο, το ξαναλέμε, είναι μια περιοχή που ειδικά ο τουρισμός έχει πληγεί, ειδικά για τα τελευταία 6 χρόνια, με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Ζητάμε λοιπόν να μην είναι το έτος βάσης, και το δεύτερο χαρακτηριστικό που θέλουμε να αλλάξει είναι να μην είναι το έτος βάσης του 19, αλλά να υπάρχει ειδική μέρημνα για το Βόρειο Αιγαίο. Άρα λοιπόν ζητήσαμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι θα γίνει με την υποχρέωση της μιας θέσης, πλήρους θέσης εργασίας, μιας πλήρους ΕΜΕ, τέλος πάντων, που απαιτεί 300 ημερομίσθια. Και το άλλο είναι να μην είναι έτος βάσης το 19 ή να υπάρξει ένας άλλος τρόπος υπολογισμού και μοριοδότησης. Ζήσαμε τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού, η οποία ήταν δραματική πτώση και κατά κύριο λόγο στο τουριστικό τομέα. Είδαμε συγκεκριμένα το 2016 σε σχέση με το 2015, είχαμε μια πτώση, όπου το 2015 ήταν η χρονιά έκρηξης του θέματος και του προβλήματος, ήταν μια πτώση, στην επόμενη χρονιά είχαμε περίπου στο 60%. Για την κρουαζιέρα ήταν ακόμα πιο δραματικά τα νούμερα των μειώσεων, σχεδόν έχει σταματήσει η κρουαζιέρα. Βέβαια η κρουαζιέρα έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες, αλλά επηρέασε πάρα πολύ και η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση και μάλλον οι επιπτώσεις ήταν δραματικές και στην κρουαζιέρα. Επομένως, ξέρετε, ο τουρισμός έχει έναν μεγάλο πολλαπλασιαστή και επιδρά και επιρροή είναι και στους υπόλοιπους κλάδους. Σε τροφοδοσίες, σε μετακινήσεις, σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σε τα πάντα. Επομένως, η κύρια επίπτωση είναι στο κομμάτι του τουρισμού και δεν έχει δείξει σημεία ανάκαμψης ακόμη, δυστυχώς. Βέβαια, πέσαμε μετά και στην πανδημία που ήρθε πια και ουσιαστικά μηδένισε τον τουρισμό. Ποια είναι η θέση του επιμελητηρίου ως προς τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό? Η θέση του επιμελητηρίου ήταν πάντα ξεκάθαρη. Πάντοτε ζητούσαμε την μείωση του αριθμού των μεταναστών και προσφύγων
βρίσκεται στο νησί, δραματική μείωση, την πολυθρήλητη αποσυμφόρηση και την, το μάζεμα της... πάμε ξανά την αρχή, δεν το είπα καθώς. Κάτσε να βρω και το τέτοιο. Μάζεμα αποσυμφόρηση, το κλείσιμο των δομών και ναι. Ποια είναι η θέση σας για τις αποφάσεις της κυβέρνησης σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό? Η θέση του επιμελητήριου ήταν πάντα ξεκάθαρη. Ήταν ξεκάθαρη και πάντοτε το επιμελητήριο έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει άμεση και μόνιμη, άμεση, γρήγορη και μόνιμη αποσυμφόρηση του νησιού με, με το κλείσιμο των δομών, των διάσπαρτων δομών, όπως και να μην υπάρχουν δομές μέσα στον αστικό ιστό και να μην υπάρχει δομή, καμία δομή μέσα στον αστικό ιστό και ειδικά μέσα στη περιοχή όπου υπάρχει επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα. Εάν και εφόσον οι συνθήκες, οι διεθνείς συμβάσεις και οι διεθνείς συνθήκες και οι υποχρεώσεις της χώρας επιβάλλουν τη δημιουργία ενός μιας δομής καταγραφής, αυτή έχουμε ζητήσει και το είχαμε πει από τους πρώτους, ότι πρέπει να είναι μια μικρή δυναμικότητας δομή, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται εκτός κατοικημένης περιοχής, εκτός αστικού ιστού, εκτός επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και η οποία να έχει σαν μοναδικό σκοπό την καταγραφή και απονομή ή όχι ασύλου και επαναπροώθηση αν οι διαδικασίες σε αυτό προβλέπουν. Άρα λοιπόν, σε αυτό ήμασταν πολύ σαφείς από την αρχή και να συμπληρώσω στα αυτά που είπαμε πριν, ότι πάνω σε αυτή την θέση που έχουμε, φυσικά εμείς δεν είναι ούτε η δουλειά μας να προτείνουμε συγκεκριμένο χώρο, αλλά να πούμε να εκφράσουμε τη θέση των επιχειρηματιών και της επιχειρηματικής κοινότητας, η οποία είναι σαφής από την αρχή του που εμφανίστηκε το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα. Η κύριε Λέσβο πρωτοστάτησε στην διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, έστω και στα 5 τελευταία νησιά, και πρωτοστάτησε και επιμείναμε σε αυτό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί το δικαιούμαστε και είναι ένα νησιωτικό κεκτημένο, ένα κεκτημένο των νησιωτικών κοινωνιών και των νησιωτών, αλλά και για ένα δεύτερο λόγο, να υπάρχει το σκαλοπάτι ώστε αυτό να επανέλθει και στα υπόλοιπα νησιά που έχασαν αυτό το ευεργέτημα, το κεκτημένο των νησιωτών, δεν είναι ευεργέτημα. Να πούμε εδώ έτσι, για ιστορικά στοιχεία, ότι αυτό ήταν ένα οικουμενικό μέτρο, μια οικουμενική απόφαση στη Βουλή, που το ψήφισαν όλοι όταν ψηφίστηκε και είχε να κάνει με την άμβλυνση των προβλημάτων που δημιουργεί η νησιωτικότητα, που δημιουργεί η απομόνωση και το υψηλό κόστος ζωής εξαιτίας της απομόνωσης αυτή. Και φυσικά και η μειωμένη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό λοιπόν ήρθε ως αντισταθμιστικό για αυτή την απομόνωση από την πολιτεία. Δόθηκε μια μείωση περίπου στο 30%, όχι περίπου στο 30% στους συντελεστές ΦΠΑ. Γνωρίζουμε την ιστορία πώς απολέσθη αυτό το κεκτημένο για τα περισσότερα νησιά της Ελλάδας. Τότε κρατήσαμε για τα 5 νησιά, την Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και την Κο, το κεκτημένο αυτό και πάντοτε ζητάμε την μονιμοποίηση του μέτρου, όχι τις παρατεταμένες παρατάσεις και συνεχείς παρατάσεις, τη μονιμοποίηση του μέτρου, ώστε να βγούμε και από το βραχνά αυτό της αγωνίας κάθε χρόνο, το μαρτύριο της αγώνας κάθε εξάμηνο για να παίρνουμε την παράταση. Και ζητάμε λοιπόν τη μονιμοποίηση και φυσικά, όπως το είχαμε πει από την αρχή, πρώτες φορές που το είπε, είναι η αποσύνδεση από το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα. Αυτό είναι ένα μέτρο που δόθηκε για τους νησιώτες για άλλους λόγους. Και τότε που δόθηκε δεν υπήρχε και τέτοιο, δεν υπήρχε αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν ζητούμε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα την μονιμοποίηση του ως μέτρο. Είναι ένα μέτρο που έχει να κάνει με το κόστος ζωής και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εδώ. Ένα μικρό μέτρο, ένα ελάχιστο μέτρο. Με αυτό μαζί με το μεταφορικό ζήτημα είναι τα μοναδικά μέτρα που έχουν οι νησιώτες ως
διαφορετική αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους, από τους υπόλοιπους Έλληνες, από τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας, και την επαναφορά και στα υπόλοιπα νησιά. Γιατί θα φανταστούμε ότι υπάρχουν νησιά πολύ μικρά, όπως ο Άγιος Ευστάθιος, ή μεγαλύτερα, όπως η Λίμνος, που δεν έχουν, έχουν κανονικούς συντελεστές. Αυτοί λοιπόν οι συνειδητοποιητές μας έχουν απόλυτο δικαίωμα, απόλυτο δίκαιο και δικαίωμα να έχουν αυτό το, να επανέλθει αυτό το κεκτημένο. Και φυσικά το τελευταίο είναι η αποσύνδεσή του από, την, από το μεταναστευτικό ζήτημα. Το συνδέμα μόνο, μπορούμε να το συνδέσουμε μόνο, αλλά και αυτό με πολλές ενστάσεις και εξαιρέσεις, μόνο με τις επιπτώσεις του ζητήματος.